Καλησπέρα κύριε Τερζόγλου. Γεια σας. Καλησπέρα σας κύριε. Ακούσατε το διάλογο που είχαμε πριν από λίγο με τον Δήμαρχο? Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί είστε το πρώτο κανάλι που ζητάει και τη δική μου άποψη. Κύριε Τερζόγλου, εμείς δεν είμαστε Μέγκα. Εμείς ζητάμε και την άλλη άποψη. Εντάξει. Σας το λέω για να το ξέρετε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να συνεχώ αυτό το Δήμαρχο στις παρεμβάσεις που έχει και με τον τεράστιο μηχανισμό που έχει. Δεν μπορώ να το συναγωνιστώ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να καταστήσω μέσα από την εκπομπή σας υπεύθυνο το Δήμαρχο κύριο Σαράντη για οτιδήποτε συμβεί από τώρα και στο εξής και σε μένα προσωπικά και στην οικογένειά μου. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι αύριο το πρωί θα καταθέσω μήνυση για τις συκοφαντικές, για όλα τα συκοφαντικά που έχει πει σήμερα σε όλα τα δελτία ειδήσεων των καναλιών, στα οποία με έχει χαρακτηρίσει και ως δράστη αλλά και ως υποκινητή. Εσείς παίξατε κάποιο ρόλο στα επεισόδια? Ελπίζω να μπορεί να τα αποδείξει, διαφορετικά θα είναι κοινός. Κύριε Τερζόγλου, ξέρουμε το ποιόν σας για να επιμιλήσεις, γιατί πολιτικά δεν θα να παρατηρήσετε ποτέ. Είναι γνωστό το ποιόν και για το ξύλο της προηγούμενης φορές των ΟΣΕ, αλλά και για τις μιλήσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατήστε λίγο την ψυχραιμία σας. Όταν φέρνετε στο δικαστήριο να καταθέσετε τα στοιχεία. Κύριε Παπαγιάννη. Κύριε Τερζόγλου, εσείς πήρατε μέρος στα επεισόδια, ήσασταν επικεφαλής κάποιας ομάδας ή όχι? Κύριε Παπαγιάννη, εγώ συμμετείχα στην διαδήλωση έξω από το πρώτο καπί. Όχι ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα κάποιου πολιτικού φορέα, δεν υπήρξε κάποιο τέτοιο κάλεσμα. Συμμετείχα ως δημότης Αγίων Αναργύρων, ως σιδηροδρομικός, ο οποίος έχει υποστεί πάνδυνα από την πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και του κ. Λοβέρδου. Σας θυμίζω το... Χτυπήσατε κανέναν, υποκινήσατε κάποιον να χτυπήσει τον κ. Λοβέρδο? Όχι φυσικά, ήμουνα μπροστά. Ναι, αλλά έγιναν κάποια επεισόδια. Ποιοι ήταν αυτοί που τα δημιούργησαν? Μισό λεπτό. Επεισόδια έγιναν, εγώ όχι μόνο δεν χτύπησα, αλλά δέχτηκα επίδεση από τον κύριο Σαράντη. Από τον κύριο Σαράντη, ο οποίος με έπιασε από το λεσμό, με κατήβριζε με εκφράσεις πεζοδρομίου και μάλιστα κατήβριζε και άλλα μέλη του συνασπισμού, τα οποία θα ενημερωθούν και αν θέλουν να καταθέσουν και αυτά μηνύσεις. Μάλιστα. Ποιοι ήταν αυτοί που χτύπησαν τον κύριο Λοβέρδο και τους υπολείπους? Κάποιοι ήταν. Μα δεν χτύπησαν μόνο από τη μεριά των διαμαρτυρόμενων. Χτύπησαν και από τη μεριά του κύριου Λοβέρδου, αλλά και από τους μπράβους που είχε ο κύριος Σαράντης. Το δείξαμε αυτό. Και μάλιστα ορισμένοι δεν τα έχετε δείξει. Θα το ξαναδείξουμε τώρα. Ορισμένοι μάλιστα δεν ξέρω. Υπάρχουν και κάποιοι δημότες εδώ οι οποίοι έχουν τραβήξει και φωτογραφίες. Πιστεύω ότι θα έχουν μπορεί και σήμερα το βράδυ. Εδώ είναι τα πλάνα με τον νεαρό που... Μισό λεπτό κύριε Τερζόγλου. Εσείς είστε μπροστά σε τηλεόραση τώρα? Αυτή τη στιγμή όχι. Όχι. Ωραία. Ο νεαρός που κάτι έλεγε στον κύριο Λοβέρδο έφαγε τις ψηλές του από τους άντρες ασφαλείας του κύριου Λοβέρδου. Τους άλλους ποιος τους έστειλε στο νοσοκομείο? Γιατί δεν τον συνέλαβε η αστυνομία, κύριε Παπαγιάννη? Δεν ξέρω, υπήρχε αστυνομία εκεί? Φυσικά υπήρχε. Και μάλιστα εγώ σε όλη τη διάρκεια αυτή συνομιλούσα και με το διοικητή του. Ωραία. Απαντήστε μου όμως το εξής. Πήγανε τρεις άνθρωποι σε νοσοκομείο. Ποιοι τους έδιναν αυτούς? Σας είπα ότι υπήρξε συμπλοκή ανάμεσα στους συγκεντρωμένους και στους μπράβους που είχε ο κύριος Λοβέρδος, αλλά και ο δήμαρχος Μπράβη, οι οποίοι λέγανε ότι έχουν πιστόλια και θα τα χρησιμοποιήσουν. Ακούστε και τέτοια. Υπάρχουν και τέτοια, φυσικά. Ακούστηκαν και τέτοια. Κύριε Τερζόγλου, μην ξεφεύγετε. Έχω δει με τα μάτια μου και από τους διαδηλωτές κάποιους που έχουν σκιστεί το μαγουλό τους, αλλά έμαθα ότι κάποιος ήρθε ένα ασθενοφόρο και μάλιστα την ώρα, κύριε Παπαγιάννη, που ήρθε το ασθενοφόρο, φυγαδέθηκε ο κύριος Λοβέρδος από μια άλλη πόρτα, πλαϊνή. Μάλιστα. Εγώ εύχομαι ο άνθρωπος να είναι καλά. Εμείς και ο χώρος στον οποίο ανήκω δεν έχουμε ασκήσει ποτέ βία. Και φυσικά ο κύριος Δήμαρχος αυτό ήθελε, όταν με έπιασε από το λαιμό, ήθελε να προκαλέσει τη δική μου αντίδραση. Αλλά φυσικά δεν θα του κάνω χάρη. Καταδικάζεται κύριε Τερζόγλου. Το πολιτικά μόνο. Καταδικάζεται όποια χειροδικία έγινε από τη μία ή την άλλη πλευρά εσείς. Κύριε Παπαγιάννη, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ βία. Δεν έχουμε υιοθετήσει ποτέ μορφές βίας. Γι' αυτό και σε οποιοδήποτε πλάνο με δείτε εμένα, θα δείτε ότι ποτέ είμαι ανάμεσα στους διαδηλωτές και στις αστυνομικές δυνάμεις και στους μπράβους.
και δεν χειροδίκησα ποτέ και φυσικά δεν ανταποκρίθηκα στην πρόκληση του Δημάρχου. Ο νεαρός που πλησίασε τον κύριο Λοβέρδο, και θα ήθελα ξανά να το δούμε αυτό το σημείο. Ο νεαρός που πλησίασε τον κύριο Λοβέρδο, δεν ξέρω την έχετε την εικόνα, τον είδατε ποιος είναι. Δεν τον γνωρίζω, όχι. Το είδα σε άλλα κανάλια, ναι. Είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι φίλος σας, θα τον δούμε τώρα εμείς. Όχι. Ούτε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι, ούτε φίλος μου είναι, απλώς πρέπει να σας